αγαπημένη μου ώρα που μου έρχεστε εδώ και μετά μου φεύγετε χαρούμενες με ένα τεράστιο χαμόγελο και αυτό φέρνουμε μέσα από την εκπομπή. Σήμερα θέλω να στείλουμε όλη μας την αγάπη και τη θετική ενέργεια σε αυτό το κορίτσι που θα γνωρίσετε αμέσως τώρα. Ήθελε να κάνει μια καινούργια αρχή. Μας έρχεται από την Καλαμάτα, είναι η Κατερίνα Ζαχαροπούλου και είναι έτοιμη να ξεκινήσει ως μια άλλη Κατερίνα. Κατερίνα μου, μας έρχεσαι από την Καλαμάτα. Την Καλαμάτα, ναι. Το πήρες απόφαση να κάνεις το ταξίδι? Δεν είναι τίποτα, 2 ώρες δρόμου. Πες μου λίγο, πώς έγινε και αποφάσισες να πάρεις μέρος στη μεταμόρφωση? Τα τελευταία 5 χρόνια είμαι συνέχεια σε μια διαδικασία με χειρουργία πολλά. Μάλιστα. Και γιατί έχεις ταλαιπωρηθεί? Με ισχύα, ώμους, χέρια, αθρώσεις. Οπότε με έχει ρίξει πάρα πολύ ψυχολογικά. Μάλιστα. Πολύ ψυχολογικά. Και αυτό μέσω της εκπομπής σας μου δόθηκε η ευκαιρία να δω στον καθρέφτη την Κατερίνα που ήταν πριν αυτά τα 5 χρόνια. Μέσα αυτά τα 5 χρόνια έγιναν όλα. Ναι. Δύσκολα 5 χρόνια. Πολύ. Ταλαιπωρήθηκες. Με πολλούς πόνους. Είχες πόνο πολύ. Πολλούς πόνους. Ούτε οι πόνοι γένες. Έχεις 2 παιδιά εσύ. Ναι. Η κόρη είναι 27. Α, έχεις μεγάλα παιδιά. 23 στα 24 ο γιος. Παντρευτήκατε από έρωτα με το σύζυγο? Έρωτα. Από τα 16. Από τα 16. Γνώριστε. Άρα ήταν ο πρώτος σου άντρας. Ο πρώτος άντρας. Η πρώτη μου αγάπη. Και ο μεγάλος έρωτα. Τι σου λέει για την αλλαγή ο σύζυγος? Δεν το περίμενε ότι θα έρθω. Και τώρα τι θέλεις? Τι θέλεις να αλλάξουμε? Μπορώ να δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να φύγει αυτή η κούραση, αυτή η θαμπάδα, αυτός ο πόνος. Είναι πολύ δύσκολο το να κάνεις το πιο απλό, το να φορέσει μια μπλούζα, το να κάνεις ένα μπάνιο. Ευτυχώς βέβαια ο σύζυγός μου είναι αυτός που με στήριξε. Αυτός ήταν δίπλα μου, δεν παραπονέθηκε ούτε μια στιγμή. Και αγκαλιά να με πάρει, να με κατεβάσει στο κρεβάτι και να με κάνει μπάνιο. Χρειάστηκαν τέτοιες στιγμές. Γλυκό πολύ. Ναι. Έλα να σκεφτούμε πώς θα κάνουμε τα μαλλιά μας. Για πες. Δεν πειράζει. Πώς θα ήθελες να ντυθείς? Σαν ανδρόγυνο. Σ' αρέσει αυτό το πάρα στυλ. Πολύ. Σ' αρέσει, Το λατρεύω. Πώς θα ήθελες να περιποιηθείς τον εαυτό σου? Ενυδάτωση στο δέρμα. Πάρα πολύ ενυδάτωση, έχει αφυδατωθεί. Τα υπόλοιπα όλα τα αφήνω στους ειδικούς. Καλά, η Κατερίνα, μιλάμε, έχει κορμάρα. Κορμάρα και η ίδια φαίνεται πολύ... Και πολύ ροκ φυσιογνωμία. Πολύ ροκ φυσιογνωμία. Νομίζω στα ρούχα, παιδιά, δεν θα δυσκολευτώ καθόλου μαζί της, γιατί μου αρέσει πολύ το σώμα της. Mm-hmm. Σ' αρέσει το σώμα της. Ναι. Εσύ, εμένα, τα μαλλιά. Ναι. Εγώ λέω στα μαλλιά, δεν μ' αρέσει το ένα μάκρος καθόλου. Και όταν είσαι και λίγο ροκ, δεν θέλω. Εντάξει, μου κάνει λίγο καρβέλας, έτσι αυτό το ίσιο το τέτοιο. Θέλω να τις κάνω με πιο μικρή. Τώρα θα δω, γιατί επειδή μου λέτε ότι κόβω, θα δω αν θα τις κόψω και μάκρος. Μήκος θα κόψω, ενώ θα ρεώσω. Ναι. Γιατί μου αρέσουν τα μαλλιά να έχουν κίνηση. Ναι, σωστό. Εγώ στο μαγιγιάζ λίγο θα παίξω με το contouring, δηλαδή με τον επαναπροσδιορισμό των οστών, διότι εκεί θέλει διόρθωση και λίγο να ανεβούν τα χαρακτηριστικά προς τα πάνω. Έχουν πάρει λίγο μία πτώση. Την Κατιούσα. Οπότε αυτό θα ανεβάσουμε. Δεν θέλω να συνεχίσω, θέλω να την απολαμβάνω. Είναι εξαιρετική. Είναι μια
κάτι άλλο. Πώς είσαι, για να σε δω. Για να σε θαυμάσω. Τώρα, όταν κοιτάζεσαι, για λίγο να σε δεις στο μόνιτορ, γιατί την κάναμε αυτή η κουβέντα πριν. Όταν κοιτάζεσαι στον καθρέφτη, τώρα που σε βλέπεις... Θεά. Ε? Θεά. Είμαι αυτό. Αυτό είσαι. Αυτό είναι. Ε, αυτό είσαι, κορίτσι αυτό μου. Είναι. Δεν είσαι το άλλο. Αυτό όχι. Είσαι. Έχεις αυτοπεποίθηση, έχεις ναι. τη ζωή μπροστά σου. Είμαι αυτό. Είσαι δυναμική. Είμαι. Είσαι. Ναι. Έλα να κάτσουμε. Είναι μεγάλη αλλαγή, παιδιά. Πολύ μεγάλη αλλαγή. Πώς πέρασες, θέλω να μου πεις. Τέλεια. Έζησα το όνειρό μου. Πόσο χαίρομαι. Είναι ένα όνειρο που δεν θέλω να ξυπνήσω. Μου βγάλανε όλοι. Όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Όλους από την καρδιά μου, όσο βάθος μπορεί να έχει μια ψυχή. Όλους. Όλη η ομάδα. Όλοι οι άνθρωποι γύρω μου. Εμπρός, πίσω. Όλοι ήταν εξαιρετικοί. Όλοι. Τους αγαπάω, τους θαυμάζω. Είμαι τυχερή. Μέσα σε αυτό που έζησα, που μου χαρίσατε, έκανα καινούριους φίλους, πραγματικούς φίλους. Να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου τους experts. Παρακαλώ να έρθουν μέσα. Τρίφωνα Σαμαράς, Γιάννης Μαρκετάκης, Ειρήνη Βάσου, η Μέρη Φιλιππέου. Τι κάνετε, ελάτε. Τα λέγατε από πίσω. Καλώς ορίσατε και συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εξαιρετική δουλειά. Καταπληκτική. Γλυκούλα μου. Δηλαδή... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τι. Να βλέπουμε λίγο και τα πλάνα, να δούμε πώς πέρασε ο καιρός και το όνειρο τι είχε. Τι είχε δεν μέσα. Δεν γνώρισα το πρωί, Φέη μου. Τι? Μόλις μπήκε μέσα, δεν τη γνώρισα που την είχα κουρέψει. Φοβερό, ε. Μ' άρεσε πάρα πολύ και πώς το έχει ταινίσει μόνη της. Ξεκινάμε και βλέπουμε στο κομμωτήριο του Τρίφωνα Σαμαρά την όλη διαδικασία. γιατί γελάτε. Δεν μ' άρεσε το πλάνο. Ποιος έκλαιγε. Είχε στεναχωρηθεί στην αρχή. Όχι, καλεπίδαγε, σαν κατσίκι. Από τη χαρά μου. Δεν χαρά μου. Για εξηγήστε με λίγο, τι έχει συμβεί εδώ. Αισθάνθηκα τόσο πολύ χαρά με στην αρχή με τον κύριο Τρίφωνα, πήδαγα από τη χαρά μου. Ήταν το όνειρο. Είναι εξαιρετικός. Είναι αγαπημένος, είναι φοβερός. Δεν υπάρχουν λόγια. Αγάπη, γέλιο, χαμόγελα. Γελάσατε, ναι. Πάρα πολύ. Να περνάς και καλά παράλληλα, αυτό είναι. Ναι. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και ήταν πολύ δεκτική. Σημαντικό και αυτό με έκανε να της τα κουρέψω και πολύ ωραία τα μαλλιά της και της πάει πολύ πιο ωραία το κοντό. Τρελαίνομαι για κοντό. Τώρα όποια έρχεται θα την κατσικοκουρεύω. Καλέ, μην τα λες αυτά. Να αφήσουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι εξαιρετικοί όλοι. Κοίταξε, έχει μια κίνηση τώρα το μαλλί της. Έχει έναν χαρακτήρα. Καλά δεν τα λέω. Δηλαδή... μιλάει από μόνο του το κούρεμα. Έβλεπα και τα μαλλιά της κοπέλας πριν που ήταν από το νόμα της, την είδατε. Πώς, παιδιά, το κοντό μαλλί όταν είναι σωστά κουρεμένο δίνει χαρακτήρα στο πρόσωπο και στη γυναίκα. Και στήριξε χαρακτήρα. Εδώ δες, την έχεις κάνει λίγο πιο star. Πιο star, πιο δυναμική. Rock, πιο rock, πιο δυναμική. Αυτό είμαι. Και άμα το δεις και τελείως κάτω, είναι πολύ ανάλαφρο και μπορεί να το φτιάχνει μόνη της. Αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια, έχει και καλή ποιότητα τρίχας για να είμαστε ειλικρινείς. Βλέπω ότι έχει αρκετό μαλλί. Δύο σακούλες μαλλιά βγάλα. Δύο σακούλες μαλλιά, μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου... Παρήξαμε κιόλας, Φέη μου, γιατί ήταν πολύ σκούρο. Λίγο, απαλά. Όχι λίγο, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ε. Ναι, αφού ήταν μαύρο. Μαύρο το μάτι. Δεν ξέρω. Βλέπω μια άλλη γυναίκα, παιδιά. Ναι, κι εγώ. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω τη σύγκριση των πλάνων. Κι εγώ έλεγα στο Γιάννη, τσίμπαμε. Αυτή είναι. Γιάννη μου, πάμε να δούμε τι, τι νοστιμιές έκανες εσύ. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό πριν ξεκινήσω να πω τι έκανα στο μαγιγιάζ. Ότι η Κατερίνα το χάρηκε τόσο πολύ. Ήταν συγκινημένη και οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Και μας συγκίνησε και εμένα πάρα πολύ, διότι αυτή είναι και η πληρωμή μας. Δηλαδή αυτό είναι η αξία του κόπου. Είναι αυτή. Ότι από μένα. Μα, ότι πραγματικά το, αυτό, ότι... το ευχαριστήθηκε τόσο πολύ που μας έκανε χαρούμενος πολύ. Θέλω να πω λίγο κάτι. Οι άνθρωποι εδώ το κάνουν από την καρδιά τους γιατί είναι κανονικές γυναίκες. Δεν είναι κάτι στημένο. Το ξέρετε ότι είναι δικά σας τα μηνύματα που στέλνουν στο Facebook. Γίνεται μια επιλογή και γι' αυτό το λόγο είναι φέτος μαζί μας. Για κανέναν άλλο λόγο. Εννοώ ότι μπορεί να είναι εκπομπή, αλλά το κάνουν μόνο από την καλή τους την καρδιά και για κανέναν άλλο λόγο. Να πω για το μαγιγιάζ δύο πράγματα. Άλλαξα τελείως την μορφή
του προσώπου της. Δηλαδή ανέβασε τα ζυγωματικά πάρα πολύ με το μακιγιάζ, όσο έπαιρνε φυσικά με το μακιγιάζ. Τα μάτια. Δηλαδή αυτό το ανωδικό, λες. Αυτό, όλο, το ζυγωματικό που είναι σαν να έχει κάνει επεμβατική διαδικασία, είναι όλο από το μακιγιάζ. Καταπληκτικό. Το φρύδι της. Το φρύδι, πολύ ωραίο. Και επίσης τα μάτια αλλάξαμε τελείως τους άξονες. Είχε πάρα πολύ καθοδικά αυτά που λέμε στη δουλειά μας πάπι, κουταβίσια μάτια. Είχε πάπι eyes, τα οποία αυτά όλα ανέβηκαν προς τα πάνω. Οπότε αμέσως η αλλαγή είναι ορατή. Τι θα της έλεγες να κρατήσει από εδώ και πέρα στο μακιγιάζ? Της έκανα και μάθημα. Οφείλω να το ομολογήσω. Της έδειξα πώς πρέπει να βάφεται, πώς πρέπει να τοποθετεί τις σκιές, ώστε να μην κάνουν τα μάτια σε αυτή την καθοδικότητα που είχαν πριν. Βέβαια, εγώ θεωρώ και εμένα έντονο κραγιόν. Είδες πόσο ωραίο βγαίνει. Κραγιόν έχει ένα υπέροχο χαμόγελο. Έχει υπέροχο χαμόγελο. Αναδεικνύεται με το έντονο κραγιόν. Δεν έχω φορέσει ποτέ τόσο έντονο κραγιόν. Δεν έχω βάψει ποτέ τα νύχια μου. Σε τέτοια χρώματα, συνήθως σε νουντ. Αυτά. Από εδώ και πέρα είπαμε, κάνουμε αλλαγές. Να περάσουμε στο styling, αγαπημένη μου Ειρήνη. Ναι. Εγώ είχαμε εκπλήξεις. Καταρχήν ήρθε η Ιβόνη Μπόρνιακ να την ευχαριστήσουμε, να την γνωρίσει από κοντά, η οποία το καταχάρηκε και η ίδια. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσεις εσύ να πεις την εμπειρία σου αυτή. Η Ιβόνη είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, μια πραγματική ψυχή, αληθινή ψυχή. Δεν το περίμενε η Ιβόνη. Δεν το περίμενε, την πήρε μια τεράστια αγκαλιά. Μου είπε, Θεέ, να σου μεταφέρω ότι αυτό που κάνεις είναι φανταστικό. Και ήταν πολύ χαρούμενη που μπορούσε να συμμετέχει και εκείνη σε μια τέτοια μεταμόρφωση. Το ξέρω ότι θα το καταχάρηκε, είμαι σίγουρη. Τώρα, όσον αφορά τα ρούχα, πάρα πολύ ήταν τέλειος ο σωματότυπος για να βάλω ένα ψηλό μέσο παντελόνι που τα αγαπώ πολύ. Αγνάτη αγκαλιά. Ναι. Δες. Τα είπανε πολύ ώρα με την Ιβόνη. Κλαματάκια. Είναι ωραίο. Χαράς. Είναι και χαράς. Ωραίο που μπαίνουν στη διαδικασία να γνωρίζουν τον σχεδιαστή του ρούχου που φοράνε. Είναι ωραίο να σπάει πολλές φορές το γυαλί. Βλέπεις τηλεόραση και θεωρείς κάποιον δικό σου άνθρωπο. Είτε είναι μια σχεδιάστρια, είτε ένας παρουσιαστής, είτε ένας αγαπημένος έξπερ. Είναι ωραίο να σπάει το γυαλί και να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος ακούει. Κάποιοι από αυτούς, τέλος πάντων, είναι εδώ να σε ακούσουν. Αυτό καταλαβαίνω εγώ μέσα από την αγκαλιά που είδαμε. Και ότι ήρθε η Ιβόνη να ασχοληθεί και εκείνη με το να διαλέξουμε κάτι που να της πηγαίνει και να της αρέσει. Και τήρησες το ανδρόγυνο που ήθελε, γιατί μου το είχε πει στη συνέντευξη. Ναι. Το τήρησα. Της έβαλα μία κάπα, γιατί είναι και πάρα πολύ μεγάλη τάση για φέτος το χειμώνα. Ναι, της έβαλα μία light κάπα. Το ψηλό μέσο παντελόνι την αναδεικνύει πολύ. Το λευκό χρώμα το αγαπώ πάνω της. Θεωρώ ότι δίνει φινέτσα. Άλλη κλάση. Ναι, άλλη. Άλλο στυλ τελείως. Είναι εξαιρετικό όλο. Και της συνδύασε ένα λευκό μποτάκι για να χαθεί μέσα στο λευκό, να μην χτυπάει κάτι άσχημα. Και είναι και πιο μοντέρνο. Πολύ πιο μοντέρνο, ναι. Για την ηλικία της. MF Day Spy, η αγαπημένη μας Μέρη Φιλιππέου, δεν μπορούσε να μην δε βοηθήσει, γιατί μας μίλησες για ενυδάτωση, ήθελες λάμψη. Μέρη μου, τι κάνατε? Είδα πρώτον κύριο έναν άνθρωπο πάρα πολύ θετικό. Έτσι. Αυτό, όπως είπαν και οι υπόλοιποι, σε τραβάει να κάνεις το μέγιστο δυνατό. Άρα ξεκινήσαμε κάνοντας ένα μηχάνημα, γιατί αναγκαστικά ήθελα να ανεβάσουμε λίγο τα ζυγωματικά για να μπορούν να δουλέψουν μετά, να τεντώσουμε λίγο το δέρμα, και έτσι κάναμε ένα καινούριο μηχάνημα που έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλά πράγματα μαζί. Άρα λοιπόν μεταφορά, να σφίξει λίγο τους ιστούς, να δώσει υγρασία. Και βάλαμε μετά μία μάσκα, επειδή ήθελε ενυδάτωση, που έχει πεπτίδια. Είναι λοιπόν μικρά μόρια σε μία ασημένια μάσκα, που μπαίνουν, αναγνωρίζουν τι θέλει το κύτταρο, είναι καινούργιες τεχνολογίες, και δίνουν αυτό που χρειάζεται. Ασημένια μάσκα. Ασημένια. Που... Είναι με ασήμι, ναι. Συντητική. Ένιωσα βελούδο το δέρμα μου. Ένιωσα ότι σηκώθηκε. Μα σε βλέπω, ή είσαι πολύ χαμογελαστή ή κλαις από συγκίνηση στα πλάνα. Ναι. Αυτά τα δύο. Γιατί είναι αυτή. Η μάσκα. Αυτό περίμενα, να δω τα πλάνα. Αυτή δίνει πολύ υγρασία. Τι θα γίνει, όλα θα κάνει τρίφωνα. Ρωτάς κάθε φορά. Λοιπόν, το χαμόγελο ήταν πολύ ωραίο, γιατί ήταν αληθινό χαμόγελο. Αλλά εδώ το αγόρι αυτό, ο Κωνσταντίνος Δέδες, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για εσάς. Golden Smile στην Κηφισιά, κάνατε καθαρισμό, λεύκανση, θεραπεία ουλίτιδας. Ναι. Σε πρόσεξε αρκετά. Υπέροχος κι αυτός, είναι αγαπημένος, είναι λατρεμένος, υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος γιατρός, όλο το team του. Ήταν καταπληκτικά, με κάνανε και ένιωσα σαν να ήταν πολύ κολλητοί φίλοι, χρόνων. Αυτό είναι.
Χαλαρωτικό μασάζ, διαβάζω. Α, κάνετε και τα νυχάκια. Nail box στο χολαργό, μανικιούρ, πεντικιούρ, τα φρυδάκια. Και στέλνουν και ωραίο δωράκι από την Ardell, βλεφαρίδες βλέπω. Δωράκι έχεις και από τη Make Me Up Cosmetic. Τα ρούχα είναι τα δώρο. Ρούχα είναι όλα δώρο και επειδή κάποιος... Μπράβο, Ιβόνη. Είναι ένα πολύ light πανοφόρη, της κάνει και ένα παλτό δώρο για την ζωή της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχαριστώ από την καρδιά μου. Έτσι, έτσι, φέρτε τα δώρα εδώ στα κορίτσια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ιβόνη. Για να τη χαλαρώσουμε. Χαλαρώσαμε το κορίτσι μας. Να περάσει όμορφα, γιατί εντάξει, ήθελε και μια επιπλέον ενυδάτωση. Και στο Nice and Easy στην Κηφισιά. Κάνετε ένα διαλυματάκι και πήγατε εκεί να τα πείτε με το κορίτσι μου, τη Γογό. Τέλειο. Η Γογό. Η Γογό, η Τίνα, ο Σέλη, όλα τα παιδιά που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Ναι. Εμένα μου στέλνουν παιδιά βιντεάκια. Σε κάποια φάση ήσουν εσύ, δεν ήσουν εσύ. Μέσα από το αυτοκίνητο. Εσύ ήσουν. Εγώ ήμουν. Να τραγουδάνε. Να τραγουδάνε. Περάσαμε σούπερ. Σούπερ. Σε όλες τις φάσεις. Με κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένη. Όλοι σας αγαπάω. Όλους. Και να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα μας. Όλους. Κάνατε μια υπέροχη δουλειά. Δώσατε ευτυχία και αγάπη. Με γεμίσατε. Άσε μας εμάς. Για σένα θέλω να μιλήσω. Άσε μας εμάς. Με γεμίσατε πάρα πολύ χαρά. Μου βγάλετε την Κατερίνα αυτή που είναι. Όχι αυτή που ήταν. Αυτή την πέταξα. Τέλος. Τέλος. Πάμε για άλλα. Χάρη σε όλους εσάς. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Μπράβο. Και να συνεχίσεις έτσι. Έτσι. Και ένα μπράβο να πω, γιατί δεν λέω συχνά κάτι για τα αγόρια, στο σύζυγο που την έχει στηρίξει όπως μας είχες πει στη συνέντευξη. Δώστε ένα φιλί. Και να σε απολαύσουμε και να το αφιερώσεις στην Πασαρέλα.